Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και της Σούπερ Λίγκας, Βαγγέλης Μαρινάκης, μετά τη γενική κατακραυγή για τη στάση του, επιχείρησε αναδίπλωση, λέγοντας ότι οι δηλώσεις του ήταν λάθος και το αναγνωρίζει, αναλαμβάνοντας και τις ευθύνες. Αυτές είναι οι εικόνες ντροπής που από το βράδυ του Σαββάτου στιγματίζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο και πλέον βρίσκονται στο μικροσκόπιο της αθλητικής εισαγγελίας Πειραιά, που έδωσε εντολή να διενεργηθεί έρευνα με βάση όλες τις εικόνες, αλλά και τις καταθέσεις που θα κληθούν να δώσουν παίκτες και παράγοντες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού μετά την νίκη με 2-1 εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν, αλλά ταυτόχρονα κάποιοι επιτίθενται στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Τζιμπρίλ Σισε μεταφέρεται καροτσάκι προς τη Φυσούνα και κάποιος τον χτυπάει από πίσω. Επίθεση από άγνωστο δέχεται και ο Καντέ όταν κατευθύνεται προς τα αποδυτήρια, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με το Σαριέγγι που δέχεται χτύπημα από πίσω. Για το Σισε η επίθεση αλλά και η υβριστική διάλογη με τον Βαγγέλη Μαρινάκη στα αποδυτήρια αποτέλεσαν δισταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Ο Τζιμπρίλ Σισε θα ζητήσει ακρόαση από την UEFA για τους βαρβάρους, είναι ο τίτλος της συνέντευξης που δίνει στη γαλλική Εκύπ. Αυτοί οι τύποι κατευθύνθηκαν με μανία κατά πάνω μου. Ήμουν ο στόχος τους. Κάποιοι με χτύπησαν και εγώ απάντησα. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού είναι βάρβαροι. Αυτή την εβδομάδα θα αναφερθώ στην UEFA και σας λέω ότι δεν θα τα παρατήσω. Αυτό το καλοκαίρι φεύγω. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν το ευχαριστιέμαι πλέον εδώ. Τις δύσκολες στιγμές που έζησε στη Φυσούνα του Καραϊσκάκη, περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο ο Σωτήρης Νίνης, μιλώντας στο Σέντρα FM. Τρέχω προς τη Φυσούνα και βλέπω υπάρχουν κάποιοι άντρες που έχουν κλείσει τη Φυσούνα και βλέπω απ' έξω να είναι ο Καντέ, ο Ζιλμπέρτο, ο Τζόρβας και να δέχονται κλωτσιές μπουνιές από όλο τον κόσμο. Οι αστυνομικοί απλώς κάθονται και κοιτάνε. Είναι μερικοί υπεύθυνοι που κάθονται και κοιτάνε. Και οι συμπαίκτες μου να τρώνε το ξύλο. Αυτά δεν γίνονται ούτε στην Αφρική δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να μπαίνουν οι φύλαθλοι και να χτυπάνε παίχτες όπως τον Τζιμπρίλ Σισε και τον Τζιμπέρτο Σίλβα. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και της Σούπερ Λίγκας, Βαγγέλης Μαρινάκης, μετά τη γενική κατακραυγή για τις αρχικές δηλώσεις του, ότι η ομάδα του δίδαξε ήθος με τη φιλοξενία του Παναθηναϊκού, δηλώσεις που έριξαν ακόμη περισσότερο λάδι στη φωτιά, με δεδομένο το θεσμικό του ρόλο, προχώρησε σε αναδίπλωση το απόγευμα με γραπτή του δήλωση, στην οποία αναγνωρίζει ότι έκανε λάθος. Το Σάββατο το βράδυ, αμέσως μετά την λήξη του αγώνα, κατέβηκα στα αποδυτήρια να συγχαρώ την ομάδα μου. Στην συνέχεια, έκανα δηλώσεις, οι οποίες έγιναν κάτω από έντονη συναισθηματική φόρτιση και χωρίς να έχω ακόμη πλήρη εικόνα, κακώς, για το τι συνέβη μετά τη λήξη του αγώνα. Οι δηλώσεις μου αυτές ήταν λάθος, το οποίο αναγνωρίζω. Όπως έκανα μέχρι τώρα, αναλαμβάνω τις ατομικές μου ευθύνες. Καλώ άμεσα τον προεδρεύοντα αντιπρόεδρο του Παναθηναϊκού σε συνάντηση, προκειμένου να συζητήσουμε και να βρούμε κοινά σημεία, ώστε να εκτονωθεί η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και να προβούμε σε κοινή ανακοίνωση. Εκτός από τα έκτροπα στο φινάλε, οι ποδοσφαιριστές έζησαν δύσκολες στιγμές στο Καραϊσκάκι και από τη βροχή φωτοβολίδων και εκρηκτικών στον αγωνιστικό χώρο. Στην εστία του Τζόρβα στο ξεκίνημα, αλλά και αργότερα προς το Λέτο, πριν από τον γκολ του Κατσουράνη που ποτέ δεν μέτρησε και πάλι σε εκτέλεση κόρνερ από τον Αργεντίνο ποδοσφαιριστή. Ο Γιώργος Καραγκούνης, μιλώντας στο Βήμα FM και στον Παύλο Τσίμα, προειδοποίησε ότι θα θρηνήσουμε θύματα. Όταν αρχίσει το παιχνίδι και ξαφνικά ξεκινάει το παιχνίδι 10 λεπτά μετά. Ναι. Γιατί η ατμόσφαιρα είναι αποπνιγδυτή, ας πούμε. Αυτά δεν πρέπει να γίνονται πλέον. Γιατί θα θρηνήσουμε και σε εμάς τους αθλητές θα θρηνήσουμε θύματα κάποια στιγμή. Τα επεισόδια στο Καραϊσκάκι και η στάση που θα κρατήσουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού στη συνέχεια ήταν το βασικό θέμα συζήτησης που είχαν το μεσημέρι οι πέντε αρχηγοί με τον προεδρεύοντα αντιπρόεδρο Δημήτρη Γόντικα. Σισε, Ζιλμπέρτο Σίλβα, Καραγκούνης, Κατσουράνης και Τζόρβας έστειλαν μήνυμα απάντηση στα έκτροπα, καλώντας τον κόσμο να το δώσει ο ίδιος με την ηχηρή αλλά ειρηνική παρουσία του στο Ολυμπιακό Στάδιο το Σάββατο στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο. Ας δούμε τι είπε αποκλειστικά ο Σισε στο Μέγκα και τον Αλέξανδρο Σωτηρόπουλο. Of course, you know what's happened. It's unacceptable and it shouldn't happen. You know, on the football pitch and you know anywhere in the world, it shouldn't happen things like this. But you know the philosophy of the club and of the you know the history of the club. It's fight till the end. You know, and I would like to ask personally to the fans. To be there on Saturday, but for good reason, not for reason that I heard things, but I asked them, you know, with my heart, to be there, to support us, and to be there in the end, but not to do what people want them to do. Ο προεδρεύων αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γόντικας προανήγγειλε αντεπίθεση του Παναθηναϊκού σε όλα τα μέτωπα,
με προσφυγές στην πολιτική και αθλητική δικαιοσύνη για να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι αλλά και να διαγραφούν οι διαιτητές, ενώ επέριψε προσωπικά ευθύνες για τη στάση του στο Βαγγέλη Μαρινάκη, επαναλαμβάνοντας ότι δεν συνάδει η στάση του με την ιδιότητα του Προέδρου της Σούπερ Λίγκας. Η συμπεριφορά ανθρώπων που έχουν θεσμικό ρόλο προς τον κύριο Μαρινάκη, έτσι. Εμένα δεν με ακούσατε να λέω κάτι για άλλους ανθρώπους του Ολυμπιακού, είτε για τον κύριο Μπόραλ, είτε για τον κύριο Κομινάκη, είπα κάτι. Οι άνθρωποι κατέβαλαν ότι η προσπάθεια γινόταν και περνούσε από το χέρι τους για να βοηθήσουν. Αυτό όμως δεν μπορώ να μην αντιδιαστήλω τη συμπεριφορά του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος και εξύβρισε κάποιους παίκτες δικούς μας και γενικά δεν είχε τη θέση και τη συμπεριφορά που πρέπει να έχει ο πρόεδρος της Επαγγελματικής Λίγκας του Πρωταθλήματος. Από την πλευρά του, ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τη σημερινή του δήλωση επιχειρεί να απαντήσει στις επικρίσεις αυτές. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τον Ολυμπιακό δεν κρύφτηκα ποτέ. Στις δύσκολες στιγμές της ομάδας μας ήμουν, είμαι και θα είμαι στην πρώτη γραμμή. Ο στόχος μου ήταν και παραμένει διπλός. Να επανέλθει ο Ολυμπιακός στην κορυφή και να επιληθούν προβλήματα που επί δεκαετίες μαστίζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι δυνατόν 6 μήνες μόλις μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου να επιχειρούν κάποιοι να μου χρεώσουν όλα τα κακώς κείμενα. Πριν από λίγο στη Βουλή, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Παπουτσής εξαπέλυσε πειρά κατά παραγόντων για τα έκτροπα. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι υπάρχουν διοικήσεις σήμερα, διοικήσεις ιδιαίτερα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, οι οποίες ενώ ξοδεύουν τόσα χρήματα για τη λειτουργία του ποδοσφαίρου, δεν μπορούν να ελέγξουν ακριβώς το τι εισέρχεται μέσα στα γήπεδα. Ο Ολυμπιακός κινδυνεύει με τιμωρία μέχρι και δύο αγωνιστικές για τα επεισόδια, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην έκθεση του παρατηρητή, αλλά όχι στο φύλλο αγώνα από το διαιτητή Καλόπουλο. Ο Θεσσαλονικιός ρέφερι αναμένεται να τεθεί εκτός πινάκων μέχρι το τέλος της σεζόν, όπως και ο βοηθός του Σαραϊδάρης, ενώ ο Τρίφωνας που υπέδειξε ως offside τον γκολ του Κατσουράνη κινδυνεύει με καρατόμηση. Χθες βράδυ έγινε επίθεση με γκαζάκια στο κτίριο που στεγάζεται η Super League, προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ άγνωστοι έριξαν μολότοφ και μπογιές και στην πολυκατοικία που μένει ο Βασίλης στο Ρωσίδης, προκαλώντας ζημιές σε αυτοκίνητα που ανήκουν σε γείτονες του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Μέσα σε αυτό το κλίμα έπεσαν προτάσεις ακόμη και για διακοπή του πρωταθλήματος από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κώστα Καρτάλη και από τον πρόεδρο της ΑΕΚ Σταύρο Αδαμίδη, που επικοινώνησε για το σκοπό αυτό με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Παναγιώτη Μπιτσαξή. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης με ανακοινώσεις τους καυτηριάζουν τα έκτροπα και καλούν τις αρμόδιες αρχές και την πολιτεία να λάβουν επιγόντως μέτρα, ενώ το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι τον επόμενο μήνα βγαίνει σε διαβούλευση νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της βίας με αυστηροποίηση ποινών. Έχουμε συνδεθεί με τον Αλέξανδρο Σωτηρόπουλο που βρίσκεται στα γραφεία του Παναθηναϊκού, όπου, Αλέξανδρο, ολοκληρώθηκε η έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ και έχουμε δήλωση του Γιάννη Βαρδινογιάννη. Ακριβώς, τη γραπτή δήλωση του Γιάννη Βαρδινογιάννη, όπου αναφέρει: «Η φαρσοκομωδία του ελληνικού ποδοσφαίρου καλά κρατεί. Η απόπειρα εξυγίανσης του ελληνικού πρωταθλήματος με τη δημιουργία της Super League με θυσίες αγωνιστικές και οικονομικές ήταν ένα μικρό και ελπιδοφόρο διάλειμμα. Δυστυχώς το ελληνικό ποδόσφαιρο επέστρεψε δρυμύτερο στο παρελθόν. Επιφανείς παράγοντες αντιμετωπίζουν το ποδόσφαιρο υπό το πρίσμα προσωπικών συμφερόντων και τυφλού οπαδισμού, αδιαφορώντας για τη γενικότερη εικόνα του αθλήματος και τον ρόλο του σε αυτό. Η συστηματική και μεθοδική αυτή αποδόμηση του ελληνικού ποδοσφαίρου προκαλεί τον φύλαθλο κόσμο και την ελληνική κοινωνία. Η στάση και οι θέσεις μου», συνεχίζει ο κ. Βαρδογιάννης, «απέναντι στη βία και στο παρασκήνιο είναι γνωστές εδώ και χρόνια. Μάλιστα, κατά καιρούς έχω επικριθεί και γίνει αποδέκτης ειρωνικών σχολείων για τις ενέργειες και τη στάση μου αυτή. Για μια ακόμη φορά θα ακούσουμε για βαθιές τομές, παραδειγματικές τιμωρίες και ότι πρέπει όλοι να τεθούν ενώπιον των ευθυνών τους. Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι δεδομένη και λυπηρή. Αυτοί που οδήγησαν τα πράγματα ως εδώ είναι υπεύθυνοι και ας τα αντιμετωπίσουν. Ας μην παριστάνουν λοιπόν τους έκπληκτους κάθε φορά που βιώνουμε τις ίδιες καταστάσεις». Αυτά λέει ο κ. Βαρδινογιάννης, που συμμετείχε στο έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφάσισε να ζητήσει την καρατόμηση των τεσσάρων διαιτητών και του παρατηρητή, να ζητήσει στο τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο της Σούπερ Λίγκας που θα γίνει την Παρασκευή, θα κάνει πρόταση μορφής κατά του Προέδρου της Σούπερ Λίγκας, του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη. Φυσικά υπάρχει η έκκληση προς τον κόσμο να υποστηρίξει την ομάδα το Σάββατο, ενώ θα κατατεθούν προτάσεις θεσμικών αλλαγών για το ποδόσφαιρο συνολικά. Τώρα, όσον αφορά την πρόταση του κυρίου Μαρινάκη για συνάντησή του με τον κύριο Γόντικα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε πριν από λίγο ανακοίνωση, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει: «Η έστω και μερική αναγνώριση του σφάλματος εκ μέρους του κυρίου Μαρινάκη συνιστά ένα θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης της έντασης. Δεδομένου όμως ότι επανέλαβε τις ίδιες δηλώσεις τις οποίες είχε προβεί το Σάββατο και επειδή στην ανακοίνωσή του αναφέρεται μόνο στις δηλώσεις του και όχι σε όσα συνέβησαν στα αποδυτήρια από τον ίδιο και τη συνοδεία του, θεωρούμε τη συγγνώμη του προσχηματική και απόρρια της κατακραυγής.
Κραυγής που προσωπικά γνώρισε από το σύνολο της φιλάθλης Ελλάδος. Η ταχεία και αμερόληπτη απόδοση ευθυνών και η επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών και ποινικών κυρώσεων είναι ο καλύτερος τρόπος εξομάλυνσης της εκρηκτικής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί. Αυτά από το στρατόπεδο του Παναθηναϊκού. Να σε ευχαριστήσω, Αλέξανδρε.